Καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Εγώ είμαι ο Αντώνης Σογορλόου. Πρόσφατα ανέλαβα ειδικό γραμματέα στην Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Όπως είπε και ο σύντροφος, είναι μια καινούργια ειδική γραμματεία που προβλέφθηκε από τον νόμο 4430 που ψηφίστηκε στα τέλη του 2016. Οπότε είμαστε ακόμα μια νέα υπηρεσία που προσπαθούμε να στηρίξουμε και να αναπτύξουμε το οικοσύστημα της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται η προσπάθεια και να υπάρχει τομέας πολιτικής για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Μέχρι τώρα υπήρχαν διάσπαρτες προσπάθειες, όχι όμως σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο, οπότε δείχνει την ουσιαστική αποφασιστικότητα της κυβέρνησής μας να προχωρήσει στην υποστήριξη του τομέα. Θα πω λίγα πράγματα για να ορίσουμε τι σημαίνει η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με τους ορισμούς, που βέβαια τίποτα δεν είναι απόλυτο, η κοινωνική οικονομία είναι ένας τομέας ο οποίος, αν ρωτήσει 100 ανθρώπους, θα σου πούνε 100 διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει μια προσπάθεια σύγκλησης των απόψεων και έχει καταλήξει να υπάρχει ο εξής ορισμός. Αν θέταμε τρεις κύκλους, την κοινωνική διάσταση, όπου εντάσσονται οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, την επιχειρηματική διάσταση, όπου εντάσσονται η επικρατούσα αγορά και η κλασική μορφή επιχειρήσεις, και ένας τρίτος κύκλος όπου μπαίνουμε στην διακυβέρνηση και στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, τότε ορίζουμε τον χώρο της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Για να μπορέσει λοιπόν μια κοινωνική επιχείρηση να θεωρηθεί αυτή, θα πρέπει να υπάρχει η κοινωνική της διάσταση, η επιχειρηματική της διάσταση, και να έχει χαρακτηριστικά διακυβέρνησης που ορίζονται από τον περιορισμό στη διανομή των κερδών, την οργανωτική αυτονομία, ότι δεν ανήκει ούτε στο κράτος, ούτε όμως είναι θυγατρική επιχειρήσεως άλλης, και στη δημοκρατική λήψη των αποφάσεων, όπως ανέφερε ο σύντροφος, ένα μέλος, μια ψήφος. Πρέπει να πούμε μερικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων. Και υπάρχουν λέξεις κλειδιά που αν τα αγνοήσουμε χάνουμε και την ουσία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η κοινωνική καινοτομία. Στο νόμο μας για πρώτη φορά ορίζεται η κοινωνική καινοτομία. Είναι βέβαια ένας πολύ δύσκολος όρος. Εγώ ομολογώ ότι για να κατανοήσω αυτόν τον όρο μου πήρε αρκετό καιρό. Όταν τον πρωτοάκουσα, δυσκολεύτηκα. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας την κλασική επιχειρηματική καινοτομία. Τι είναι κοινωνική καινοτομία? Κοινωνική καινοτομία είναι ουσιαστικά ο προσδιορισμός ενός κοινωνικού προβλήματος, ο εντοπισμός του και η προσπάθεια επίλυσής του με νέο τρόπο. Είτε αυτός ο τρόπος αφορά τεχνολογικά μέσα, θα μπορούσε. Θα μπορούσε όμως να είναι μια καινούργια σχέση, μια καινούργια μορφή που επιλύει το πρόβλημα με κάτι διαφορετικό από ό,τι μέχρι σήμερα. Και κάτι πολύ απλό θα μπορούσε. Αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα προσπάθεια να υλοποιηθεί. Άρα αυτό είναι η κοινωνική καινοτομία. Με την κοινωνική καινοτομία ουσιαστικά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε νέες κοινωνικές σχέσεις και συνεργασίες. Κάτι που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Και θα πω τώρα ένα παράδειγμα που εμένα πάντα μου κάνει εντύπωση και το αναφέρω συχνά. Υπάρχουν φυσικά παραδείγματα και στη χώρα μας, αλλά κατεξοχήν η κοινωνική καινοτομία έχει αναπτυχθεί στο εξωτερικό. Το παράδειγμα λοιπόν που εμένα πάντα μου μπαίνει στο μυαλό είναι μια κοινωνική επιχείρηση στη Γερμανία, η οποία αξιοποίησε τις δεξιότητες τυφλών γυναικών
για να μπορούν να ψηλαφίσουν τον καρκίνο του μαστού. Τι είναι το κλασικό πλεονέκτημα που έχει ένας τυφλός άνθρωπος? Έχει αναπτύξει άλλες αισθήσεις. Έχει αναπτύξει την αφή πολύ έντονα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η διαγνωστική ικανότητα του καρκίνου του μαστού αυξήθηκε. Ακόμα και από τα πιο ισχυρά και ανεπτυγμένα μηχανήματα. Τι κατάφερε με αυτόν τον τρόπο? Όχι μόνο φυσικά ότι μπορούσε να γίνει διάγνωση πολύ πιο έγκαιρα, αλλά εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας αυτές οι γυναίκες που κανονικά ήταν στο περιθώριο. Είχαν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Το συγκριτικό πλεονέκτημα έγινε συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτό είναι κοινωνική καινοτομία. Κατάφεραν λοιπόν αυτές τις γυναίκες να μπορούν να τις απασχολήσουν δίπλα σε έναν γυναικολόγο, να μπορούν να αισθανθούν ίδιες υπερήφανες για τον εαυτό τους. Όχι να είναι στο περιθώριο της κοινωνίας, να είναι στο επίκεντρο της κοινωνίας. Αυτό είναι κοινωνική καινοτομία. Για μένα ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Φυσικά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Η προσπάθεια που έχει κάνει στον Μπαγκλαντές ο Γιούνους, την Τράπεζα των Φτωχών. Υπάρχουν πολλά κλασικά παραδείγματα, αλλά μερικά σου μένουν στο μυαλό. Τι έχουμε παρατηρήσει? Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά των επιτυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, για να μπορούν να είναι επιτυχημένες, πρέπει τα μέλη εργαζόμενοι τους να έχουν έντονη αφοσίωση στον κοινωνικό στόχο της επιχείρησης. Η επιχείρηση δεν είναι μια κλασική κερδοσκοπική επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση που δημιουργήθηκε για να επιλύσει ένα κοινωνικό πρόβλημα. Για να μπορέσει λοιπόν να το επιλύσει αυτό το πρόβλημα, τα μέλη της είναι πραγματικά αφοσιωμένα σε αυτό. Τους ενδιαφέρει, δεν είναι κάτι που το κάνουν μόνο επαγγελματικά. Οι εργαζόμενοι τους, οι εργαζόμενοι στην κοινωνική επιχείρηση, έχουν δυναμικότητα. Δεν είναι παθητικοί υπάλληλοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να αναπτύξουν την επιχείρηση, γιατί είναι οι ίδιοι εργοδότες και εργαζόμενοι μαζί. Φυσικά υπάρχει συμμετοχικότητα και συνεργασία μεταξύ τους. Δεν μπορεί να φτιαχτεί μια κοινωνική επιχείρηση εάν δεν υπάρχει συνεργασία και συμμετοχή όλων. Και φυσικά όλοι συνεισφέρουν στην εικόνα της επιχείρησης. Είναι πρεσβευτές αυτού που κάνουν. Θα πω και λίγο πιο κάτω τι σημασία έχει αυτό, αλλά δεν μπορεί κάποιος στην ιδιωτική του ζωή να μην σκέφτεται με κριτήρια προσφοράς και να είναι μετά κοινωνικός επιχειρηματίας. Αυτό διατρέχει την καθημερινότητα του καθενός. Οπότε, όταν κάποιος είναι μέρος μιας κοινωνικής επιχείρησης, είναι κοινωνικός επιχειρηματίας, αυτό φαίνεται στην καθημερινή του πρακτική. Τι θέλω να πω? Η ουσία είναι ότι είναι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης. Δεν είναι κλασική επιχειρηματικότητα. Δεν είναι ενδεχομένως για όλους. Δεν απαραίτητο όλοι να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες. Αν δεν το έχεις εσωτερικοποιήσει αυτό, ενδεχομένως χρειάζεται να κάνεις μερικά βήματα για να φτάσεις εκεί. Ως προς την ίδια την κοινωνική επιχείρηση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των πετυχημένων? Ξεκίνησαν με μικρούς στόχους. Ποτέ καμία κοινωνική επιχείρηση δεν ξεκίνησε με τεράστια κεφάλαια και έκανε μια τεράστια επένδυση. Όλες ξεκίνησαν λέγοντας τι θέλουμε να επιλύσουμε, ποιο κοινωνικό μας πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε εμείς. Αυτό. Άρα ξεκινάμε τοπικά, προσπαθώντας με τους λίγους πόρους που έχουμε στην αρχή να το επιλύσουμε. Και άμα το μοντέλο, το επιχειρηματικό που έχουμε αναπτύξει είναι πετυχημένο, θα μπορούμε να λύσουμε ακόμα περισσότερο πρόβλημα και να επεκτηνόμαστε σιγά σιγά. Δεν έχει λογική του να πεις ότι θα λύσω πανελλαδικά ένα πρόβλημα. Αλίμονο, δεν μπορεί να το κάνει κανείς αυτό. Το κάνεις λίγο λίγο τοπικά και σιγά σιγά επεκτείνεσαι. Σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Και αυτό συσχετίζεται με το ότι όλοι συνεισφέρουν στην εικόνα της επιχείρησης. Η κοινωνική επιχείρηση δεν είναι μια απρόσωπη επιχείρηση.
το πρόσωπό της είναι οι εργαζόμενοι της. Η καθημερινή τους προσφορά και συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο, αυτή αντανακλά στην επιχείρηση. Αν κάποιος δεν δείχνει αυτό το πρόσωπο, δεν έχει αυτό το πρόσωπο, ενδεχομένως αυτό πλήγει και την ίδια την κοινωνική επιχείρηση. Σου λέει, είναι δυνατόν το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο βλέπω ότι στην καθημερινότητά του δεν είναι συνειδητά, δεν προσφέρει συνειδητά στην κοινωνία. Είναι δυνατόν ένα κοινωνικός επιχειρηματίας? Προφανώς όχι. Δικτύωση με άλλους φορείς. Πολύ σημαντικό στοιχείο η δικτύωση. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, για να επιβιώσουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που είναι φτιαγμένο για τον κλασικό ιδιωτικό τομέα, για τις κλασικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να συνεργαστούν. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Θα πρέπει η μία να στηρίζει την άλλη. Να υπάρχει ουσιαστικά μία ανάντι και κατάντι της επιχείρησης, δηλαδή προμηθευτές και πελάτες, να συνεργάζονται. Η μία να προσφέρει στην άλλη. Όπου υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής, να γίνεται. Όπου υπάρχει δυνατότητα η μία να βοηθήσει την άλλη, να γίνεται. Αυτό είναι. Φτιάχνεται ένα οικοσύστημα. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν είναι μονήρις επιχειρήσεις, είναι δίκτυο επιχειρήσεων. Και αποδεδειγμένη συνεισφορά. Αυτό σχετίζεται προφανώς με όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις στο ανταγωνιστικό περιβάλλον χωρίς να γνωρίζει η τοπική κοινωνία τι συνεισφέρεις. Γιατί να σε προτιμήσει? Μπορεί η κλασική επιχείρηση να έχει προϊόν πιο φτηνό. Μπορεί, δεν θα πω πιο ποιοτικό, γιατί ενδεχομένως όχι, αλλά πιο φθηνό ενδεχομένως ναι. Γιατί να σε προτιμήσει ο πελάτης ή ο γείτονας? Θα σε προτιμήσει γιατί ξέρει ότι αν αγοράσει από σένα μέρος των ποσού που δίνει για το προϊόν, την υπηρεσία, ξαναγυρίζει στην κοινωνία. Και ξαναγυρίζει και σε αυτόν και στους γύρω του και σε όλη την περιοχή. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα των κοινωνικών επιχειρήσεων. Και αυτό πρέπει να αποδεικνύεται. Χρειάζεται αποδεδειγμένη συνεισφορά. Θα κάνω μια αναδρομή τώρα λίγο στο 11. Υπήρχε ο πρώτος νόμος επί Υπουργείας κυρίας Κατσέλη, ξεκίνησε το 40-19 για την κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Εκεί ιδρύθηκαν οι ΚΙΝΣΕΠ, οι λεγόμενες οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Οπότε υπήρχε η πρώτη μαγιά των επιχειρήσεων. Έχουμε κάνει μια πρώτη καταγραφή του πεδίου, κάτι που μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει. Η Ειδική Γραμματεία κατάφερε να μαζέψει στοιχεία που ήταν καταχωνιασμένα στο Υπουργείο και μπορέσαμε να βγάλουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα μας βοηθήσουν και μας βοηθούν συνεχώς στην άσκηση της πολιτικής, γιατί χωρίς δεδομένα άσκηση πολιτικής δεν γίνεται. Με διαξυσίματος κεφαλής δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται, πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι συνέπειες κάποιων πραγμάτων, πρέπει να έχουμε εικόνα του πεδίου. Λοιπόν, μαζέψαμε αυτά τα στοιχεία από τις εκθέσεις που υποβάλλουν κάθε χρόνο οι κοινωνικές επιχειρήσεις και είδαμε ότι το 2013 υπήρχαν μόνο 3 εκθέσεις, παρόλο που υπήρχε κάποιος αριθμός επιχειρήσεων, μόνο 3 είχαν υποβάλει έκθεση και εδώ δείχνει την ενεργότητα των επιχειρήσεων. Μπορεί κάποιες να γράφτηκαν στο Μητρό Κοινωνικής Οικονομίας, αλλά μπορεί να μην ενεργοποιήθηκαν ποτέ ή μπορεί να μην παρήγαγαν κάτι, μπορεί οτιδήποτε. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 2013 ήταν 3 οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν έκθεση, το 2014 47, το 2015, πολύ σημαντική χρονιά, εκτινάθηκαν στις 216. Προφανώς εδώ υπήρχε και μια προσδοκία από τη νέα κυβέρνηση. Το 2016 αυξήθηκαν στις 286. Υπήρχε 283, συγγνώμη, οι εκθέσεις. Θα δούμε τώρα τι μας λένε αυτές οι εκθέσεις. Καταρχάς,
η περιφερειακή κατανομή αυτών των ενεργών κοινωνικών επιχειρήσεων. Η πλειοψηφία τους βρίσκεται στην Αττική. Είναι αυτονόητο, είναι το κέντρο, είναι εκεί που γίνονται τα πράγματα, εκεί που υπάρχει πληροφορία, εκεί που υπάρχει μεγάλη σόρευση ειδικευμένων ανθρώπων που προσπαθούν να μπουν στην αγορά εργασίας, άρα είναι λογικό. Αυτό που ενδεχομένως δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ακόμα πάρα πολύ, αλλά χρειάζεται αρκετή διερεύνηση, είναι γιατί σε μερικές περιφέρειες που πληθυσμιακά θα έπρεπε να είχαν ένα συγκεκριμένο ποσοστό, αυτό είναι μικρότερο. Ή σε άλλες είναι μεγαλύτερο. Εκεί που είναι μεγαλύτερο, συνήθως βρίσκουμε την αιτία. Το μικρότερο δεν μπορούμε να βρούμε. Έχουμε βρει λοιπόν π.χ. ότι η Θεσσαλία τη βλέπουμε με 9% στην πίτα που βλέπετε, ενώ το πληθυσμός της είναι 6% πανελλαδικά. Σημαίνει ότι υπάρχει μια δυναμικότητα. Και εδώ σχετίζεται με αν έχετε ακούσει το οικοσύστημα της Καρδίτσας. Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου συνεταιριστικές επιχειρήσεις συνεργάζονται μεταξύ τους, υπάρχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για να αναπτυχθούν τέτοιες κοινωνικές επιχειρήσεις. Σε άλλες περιοχές, όπως η Στερεά Ελλάδα, ο πληθυσμός είναι το 5% πανελλαδικά, αντίστοιχα έχουν μόνο το 2%. Εδώ θα χρειαστεί διερεύνηση και προφανώς θα χρειαστεί αρκετή βοήθεια. Οι περιοχές στις οποίες δεν αναπτύσσεται, που δεν είναι γόνιμο το οικοσύστημα της κοινωνικής οικονομίας ακόμα, θα χρειαστεί να κάνουμε, να βάλουμε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Εδώ βλέπουμε ένα διάγραμμα με την εξέλιξη στα έτη, στις περιφέρειες. Πάλι βλέπουμε φυσικά την περιφερειατικής να έχει το μεγαλύτερο κομμάτι και την περιφέρεια Θεσσαλίας πάλι να ξεχωρίζει κάπου στη μέση του διαγράμματος, αν τη βλέπετε. Εδώ βλέπουμε για τους εργαζόμενους. Βλέπουμε ότι πάλι φυσικά η εξέλιξη είναι τέτοια που υπήρχε εκτείναξη το 2015 και αύξηση και το 2016. Βλέπουμε λοιπόν ότι συνολικά στις κοινωνικές επιχειρήσεις απασχολούνται γύρω στα 800 άτομα πανελλαδικά. Τώρα, το απασχολούνται είναι κάτι το σχετικό. Είναι οι δηλώσεις που κάνουν οι ίδιες οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Μπορεί να είναι και άτυπες μορφές εργασίας. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει διασταύρωση ώστε να δούμε ότι πραγματικά είναι δηλωμένοι ως εργαζόμενοι. Αυτό όμως θα γίνει στην πορεία. Αυτό θα το συνδυάσουμε λίγο και με τους τζίρους, που βέβαια δεν ταυτίζονται οι τζίροι με τους αριθμούς εργαζομένων για να μπορέσουν να δικαιολογηθούν. Όμως, ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι πόσοι εργαζόμενοι από ευάλωτες ομάδες υπάρχουν. Και εδώ βλέπουμε ότι είναι ένας σημαντικός αριθμός, σχεδόν το 1/4 είναι από ευάλωτες ομάδες. Πολύ σημαντικό στοιχείο. Σημαίνει ότι υπάρχει μια προσπάθεια ένταξη ανθρώπων στην αγορά εργασίας που κανονικά μειονεκτούν. Δεν θα είχαν την ίδια ευκολία να ενταχθούν. Φυσικά, η περιφερειακή κατανομή των εργαζομένων, όπως βλέπετε εδώ, ακόμα πιο ισχυρή η Αθήνα, η Αττική. Είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των εργαζομένων στην Αττική. Σχεδόν οι 600 εργαζόμενοι είναι στην Αττική από τους 800. Στις ευάλωτες ομάδες, πάλι κυριαρχεί η Αττική, σε μικρότερο βαθμό. Βλέπουμε πάλι τη Θεσσαλία να ξεχωρίζει. Εδώ βλέπουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο με τον κύκλο εργασιών. Δεν είχαμε εικόνα, δεν ξέραμε τι κύκλους εργασιών έχουν αυτές οι επιχειρήσεις. Είδαμε λοιπόν ότι από ένα πολύ μικρό ποσοστό, μικρό ποσό το 2013 και το 2014 που έφτανε γύρω στις 400.000, εκτινάχθηκε το 2015 παραπάνω από 6 εκατομμύρια και σχεδόν 7 εκατομμύρια το 2016. 7 εκατομμύρια δεν είναι αμεληταίο ποσό, αν σκεφτούμε ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν είναι κλασικές επιχειρήσεις. Δηλαδή υπάρχουν χαρακτηριστικά που αυτό τα 7 εκατομμύρια είναι πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα. Βλέπουμε τα ποσοστά, βλέπουμε εδώ πέρα την κατανομή τους σε τους φορείς ανά έτος
και πώς αυτό ο κύκλος εργασιών του πώς αναλογεί, γιατί αν τα μαζέψουμε συνήθως δεν καταλαβαίνουμε την εικόνα, αν δεν κάνουμε την κατανομή να δούμε τι γίνεται σε αυτές τις επιχειρήσεις. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ένα μεγάλος αριθμός από αυτές έχει μηδενικό τζίρο, δηλώνει μηδέν. Σημαίνει ότι ξεκινήσανε, αλλά προφανώς δεν ξεκινήσαν την παραγωγή τους διαδικασία. Ακόμα και αν δηλώνουν ενεργές και στέλνουν την έκθεσή τους, δεν έχουν τζίρο ή λειτουργούν άτυπα. Μπορεί π.χ. να λειτουργούν παραγωγικά, αλλά να μην λειτουργούν το ταμείο τους. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε σε βάθος. Ένας σημαντικός αριθμός έχει τζίρο κάτω από 5.000. Σημαίνει ότι λειτουργούν μεν, αλλά υπόλειτουργούν. Όμως, το ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχουν ένας αριθμός επιχειρήσεων οι οποίες κυμαίνονται πέριξ των 100.000 ευρώ το χρόνο τζίρος. Κάτι που δεν υπήρχε. Το 16 δηλαδή, αυτός ο αριθμός των επιχειρήσεων αυξάνεται. Σημαίνει ότι φτάνουν σε ένα στάδιο, δεν θα πω ωριμότητα, είναι υπερβολικό να το πω αυτό, σε ένα στάδιο ανάπτυξης που τους δίνει έναν κύκλο εργασιών επιχειρηματικότητας πλέον. Ξεφεύγουν από το πειραματικό στάδιο και φτάνουν στο κλασική επιχείρηση. Υπάρχουν και άλλα στατιστικά στοιχεία, κερδοφορία τους. Ακόμα και αν έχουν τζίρο, συνήθως η κερδοφορία τους είναι από 0, λίγο πάνω από το 0, λίγο κάτω από το 0. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Το σημαίνει ότι δεν λειτουργούν με κριτήρια πώς θα μεγιστοποιήσουμε το κέρδος μας. Προφανώς οι υπηρεσίες που παρέχουν, τις παρέχουν σε μικρότερη λογική, σε λογική ότι δεν θα προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε το κέρδος επιχείρησης, αλλά επίσης ότι οι εργαζόμενοι μας αμείβονται καλά. Καλά. Τηρουμένων των αναλογιών πάντων. Καλύτερα από ό,τι θα αμοιβόντουσαν σε μια κλασική επιχείρηση. Γιατί αυτό είναι η κοινωνική επιχείρηση. Δεν σκέφτεται πώς θα μειώσει το κόστος το εργασιακό. Προσπαθεί να έχει καλά αμοιβόμενους εργαζομένους, γιατί συμμετέχουν και στη διοίκηση. Αυτή είναι η λογική της κοινωνικής επιχείρησης. Εδώ υπάρχει το διάγραμμα σχετικό με τις κατηγορίες. Η παλιά κατηγοριοποίηση περιλάμβανε τις κοινωνικές συνδέσεις και επιχειρήσεις ένταξης, κοινωνικής φροντίδας και παραγωγικού σκοπού. Κυρίως βέβαια παραγωγικού σκοπού, όπως βλέπουμε ότι ήταν όλες, με μια μικρή εξαίρεση στην Αττική, όπου εμφανιζόντουσαν και φροντίδας και ένταξης. Αλλά η επαρχία δυστυχώς αυτό υστερούσε πάρα πολύ. Υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία, πηγές χρηματοδότησης, τα δάνεια. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δυστυχώς, ο τραπεζικός τομέας, εντάξει, δεν μας κάνει εντύπωση, δεν δανειοδοτεί ούτε τις κλασικές επιχειρήσεις, πόσο μάλλον τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του. Όμως, υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις. Εδώ πάλι βλέπουμε τη Θεσσαλία. Σας είπα πριν για το οικοσύστημα της Καρδίτσας. Το οικοσύστημα της Καρδίτσας συμπεριλαμβάνει και την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, η οποία είναι η μόνη τράπεζα, όχι μόνη, αλλά ξεχωρίζει και που έχει δώσει δάνεια σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Είναι ένα άξιο θαυμασμού. Επιχορηγήσεις υπήρχαν κάποιες, ειδικά στην Αττική. Τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο τα στατιστικά. Μας δίνουν μια εικόνα, αποκτούμε εικόνα το τι γίνεται στο πεδίο. Όμως, πρέπει να δούμε πώς εμείς μπορούμε να το διαμορφώσουμε το πεδίο πλέον. Όπως είπα και πριν, ο νόμος 4430 δημιούργησε κάποιο καινούριο περιβάλλον για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές οι οποίες βοηθούν στο να αναπτυχθεί το οικοσύστημα. Δημιουργήθηκε λοιπόν ο συνδεσμός εργαζομένων. Ο συνδεσμός εργαζομένων είναι μια νέα μορφή όπου
συνδέεται το οικονομικό μέγεθος της δραστηριότητας του φορέα σε όλες τις επιχειρήσεις με τη δαπάνη μισθωτής εργασίας. Κάτι το οποίο η κλασική επιχειρηματικότητα δεν το έχει. Μας ενδιαφέρει οι μισθοί να μην συρρυκνώνονται. Μας ενδιαφέρει όταν η επιχείρηση αναπτύσσεται να αμείβει τους εργαζόμενους αντίστοιχα. Αυτή είναι η λογική. Υπάρχει επίσης το όριο στην αναλογία εργαζομένων μη μελών σε σχέση με τους εργαζόμενους μέλη. Εδώ η λογική είναι η εξής. Δεν μπορείς να φτιάξεις μια κοινωνική επιχείρηση με μια κλειστή κάστα μελών και οι υπόλοιποι να είναι εργαζόμενοι όπως στις κλασικές επιχειρήσεις. Εδώ η λογική είναι ότι οι εργαζόμενοι είναι και μέλη. Δεν μπορεί να είναι κάτι αποστασιοποιημένο. Πρέπει να συναποφασίσουν στη διοίκηση της επιχείρησης. Είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα σε αυτό. Δυστυχώς, αν δεν αποκτηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η επιχείρηση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει με τη μικρή κάστα των αρχικών μελών και τους υπόλοιπους να είναι απλώς εργαζόμενοι. Όριο μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου μισθού. Εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό στις κοινωνικές επιχειρήσεις παγκοσμίως που θέτει αυτό το όριο γιατί δεν μπορεί να λειτουργεί ο μέγιστος μισθός να είναι δεκαπλάσιος του κατώτατου. Δεν μπορεί να έχει λογική αυτό. Πρέπει να υπάρχει μια ισόρροπη αναλογία. Και φυσικά οριοθετείται η εθελοντική εργασία. Ένα πεδίο το οποίο έχει δυστυχώς στη χώρα μας καταστατηγηθεί. Δηλώνονται εθελοντές οι κλασικοί εργαζόμενοι. Για να μην πληρώνονται προφανώς οι ασφαλιστικές εισφορές. Εδώ λοιπόν είναι η προσπάθεια οριοθέτησης αυτού του πεδίου. Υπάρχουν κάποια φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα. Απαλλάσσονται οι φορείς κοινωνικής οικονομίας από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιδιδεύματος για τα 5 πρώτα χρόνια και μετά υποχρεούνται να καταβάλουν στο ελάχιστο ποσό που προβλέπεται. Υπάρχουν και κάποιες άλλες απαλλαγές. Δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες τώρα. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των κινσέπ ένταξης που είχαν προβλεφθεί από τον προηγούμενο νόμο και προβλέπονται τώρα και οι ειδικές ομάδες, δεύτερη κατηγορία κοινωνικών συνεργαστικών επιχειρήσεων ένταξης, όπου σε αυτές τις ειδικές ομάδες περιλαμβάνονται θύματα ενδοοικογενειακής βίας, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 50, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο. Και φυσικά υπάρχουν οι κλασικές ευάλωτες ομάδες που υπήρχαν και στον προηγούμενο νόμο, αμαία, εξαρτημένα άτομα. Φυλακισμένοι, υποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες. Πάντα μιλάμε για τις κινσέπ ένταξες. Υπάρχουν κάποιοι όροι, δεν έχει πολύ σημασία σε αυτή τη φάση. Προφανώς φτιάχνεται ένα μητρό ψηφιοποιημένο, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει ο τομέας. Η δικτύωση. Αναφέρθηκα στη δικτύωση πριν και στη σημασία της για τη λειτουργία ενός οικοσυστήματος. Προβλέπει ο νόμος λοιπόν να συστήνονται ενώσεις φορέων κοινωνικής και αλληλεγγύης οικονομίας, οι οποίες δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποσκοπούν στην εκπροσώπηση των φορέων. Δηλαδή ουσιαστικά λειτουργούν ως δευτεροβάθμιοι συνεταιρισμοί. Προβλέπεται κυβερνητικός συντονισμός στο έργο, όπως με την Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής και Αλληλεγγύης Οικονομίας. Συστήθηκε η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλεγγύης Οικονομίας, όπως σας είπα και στην αρχή, η οποία έχει ως έργο να συντονίζει την εκτέλεση της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής, να καταγράφει και να υποπτεύει τους φορείς κοινωνικής και αλληλεγγύης οικονομίας με το Μητρό, να συγκεντρώνει τις μελέτες και τα εργαλεία, να συνεργάζεται σε διεθνές επίπεδο
και άλλα. Τώρα, το όραμα που έχουν. Η κοινωνική και αλέγγυα οικονομία είναι ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών με καινοτόμο τρόπο και έμφαση στον κοινωνικό αντίκτυπο και την ανηφόρα ανάπτυξη. Κάθε λέξη που αναφέρω έχει τη σημασία της. Είναι ένας ορισμός ο οποίος περιλαμβάνει τα πάντα από αυτά που εμείς οριοθετούμε την κοινωνική οικονομία. Αναφέρουμε προφανώς το καινούριο μοντέλο ανάπτυξης. Δεν είναι η κλασική επιχειρηματικότητα με σκοπό το κέρδος. Δεν είναι το κέρδος στον επίκεντρο, είναι ο κοινωνικός σκοπός. Δεύτερον, ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών. Πρωτεύουσα σημασία. Καινοτομία, καινοτόμος τρόπος, κοινωνική καινοτομία, αναφερθήκαμε πριν. Έμφαση στο κοινωνικό αντίκτυπο. Αυτό που είπαμε, ότι πρέπει να αποδεικνύεις για ποιο λόγο λειτουργείς την επιχείρηση, για ποιο λόγο είσαι μια κοινωνική επιχείρηση, για πριν να αποδεικνύεις ότι φέρνεις ένα αποτέλεσμα στην κοινωνία. Όχι αποτέλεσμα στα κέρδη σου, όχι αποτέλεσμα χρηματοοικονομικό, αποτέλεσμα κοινωνικό. Και προφανώς λειτουργείς στη λογική της αειφορίας. Δεν μπορείς να εκμεταλλεύεσαι το περιβάλλον, δεν μπορείς να εκμεταλλεύεσαι την κοινωνία για να μπορείς να βγάλεις κέρδη. Λειτουργείς με την λογική της διατήρησης και του περιβάλλοντος και της οικονομίας και της κοινωνίας και της βελτίωσής της. Η αποστολή λοιπόν της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλέγγυας Οικονομίας είναι η δημιουργία ενός δίκαιου, και το τονίζω αυτό, δίκαιου και ευνοϊκού περιβάλλοντος. Δεν μπορεί να υπάρχει ανισοκατανομή ή ανισομέρεια στη διανομή των κερδών και των πόρων και ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος της κοινωνικής και αλέγγυας οικονομίας. Κάποιες αρχές που διέπουν όλη την λειτουργία μας. Το οικοσύστημα της κοινωνικής και αλέγγυας οικονομίας, αναφέρομαι συχνά στον όρο οικοσύστημα, γιατί είναι στην πραγματικότητα αυτό που λέμε όλοι μαζί συνεργάζονται, όπως το περιβάλλον. Η χλωρίδα και η πανίδα συνεργάζεται, έτσι και το οικοσύστημα της κοινωνικής και αλέγγυας οικονομίας συνεργάζεται. Το οικοσύστημα λοιπόν αυτό είναι αυτοδιαχειριζόμενο και αλληλοϋποστηριζόμενο. Αναφέρθηκα και πριν σε αυτό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά, δεν μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά. Πρέπει να υποστηρίζει ο ένας φορέας κοινωνικής οικονομίας τον άλλον. Και διαχειρίζεται από τα κάτω. Δεν θέλουμε κεντρική κατεύθυνση. Ο ρόλος του κράτους είναι να φτιάχνει το υπόβαθρο. Όχι να δίνει οδηγίες. Να φτιάχνει υπόβαθρο όπου η κοινωνία διαμορφώνει αυτό που η ίδια αναζητά. Φτιάχνει ένα δίκαιο περιβάλλον λοιπόν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Εδώ αναφέρομαι πάλι στο δίκαιο πλαίσιο που πρέπει το κράτος να μην παρεμβαίνει, να περιορίζεται απλώς στη δημιουργία του πλαισίου. Και όπου απαιτούνται, να γίνονται στρατηγικές παρεμβάσεις. Μόνο τότε. Ο βασικός μου γνώσος, όπως αναφέρθηκα και πριν, είναι η κοινωνική καινοτομία και η ποικιλομορφία του οικοσυστήματος ευνοεί την ανάπτυξή του και ισχυροποιεί την ανθεκτικότητα στις απειλές που προκύπτουν. Γιατί? Αυτό που εδώ προσπαθούμε να πούμε είναι ότι πρέπει να υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές. Όχι είδαμε ένα μοντέλο και όλοι το αναπαράγουμε. Εδώ μπαίνει η κοινωνική καινοτομία, εδώ μπαίνει η ποικιλομορφία, παίρνουν οι διάφορες διαφορετικές οπτικές, οι διάφοροι τρόποι λειτουργίας, τα διάφορα μοντέλα λειτουργίας από πολλές διαφορετικές μορφές φορέων κοινωνικής και αλέγγυας οικονομίας. Όχι όλες κοινωνικές καφετέρειες. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας. Τι έχουμε σχεδιάσει λοιπόν? Εντός του έτους έχουμε προβλέψει να δημιουργηθούν υποστηρικτικές, να υπάρχουν φορείς οι οποίοι θα υποστηρίξουν το οικοσύστημα και
θα μπορούν να αναπτύξουν από την ιδέα ενός υποψήφιου κοινωνικού επιχειρηματία στο επιχειρηματικό μοντέλο, πώς αυτό μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να υπάρχουν έσοδα που να ικανοποιούν τη λειτουργία της επιχείρησης, τη βιωσιμότητά της, αλλά και τον κοινωνικό αντίκτυπό της παράλληλα, δύο διαστάσεις. Στη δημιουργία μιας ομάδας, γιατί μιλάμε πάντα για συνεταιρισμούς, μιλάμε για συλλογική προσπάθεια, δεν είναι ατομικές επιχειρήσεις. Και το χτίσιμο της ομάδας, όπως καταλαβαίνετε, είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Αυτό να καταλήξει σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, όπου η ομάδα που είπαμε να το πιστεύει, να έχει την ίδια κοινωνική κατεύθυνση, την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή να θέλει να επιλύσει ένα κοινωνικό πρόβλημα και να προχωράει στην υλοποίηση. Παράλληλα με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, οι οποίες βοηθούν στην δημιουργία μιας επιχείρησης και φυσικά πριν την να φτιαχτεί και μετά που θα φτιαχτεί, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια χρηματοδότηση, να μπορούν να υποστηριχθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Προφανώς δεν μιλάμε για κεφάλαια μεγάλα, μιλάμε για ένα αρχικό κεφάλαιο στήριξης αυτών των εγχειρημάτων. Στην βάση της που θα αξιολογείται, στη βάση της βιωσιμότητας προφανώς του επενδυτικού αυτού σχεδίου, αλλά και του κοινωνικού αντικτύπου του οποίου αποσκοπεί. Δηλαδή, μετράμε το αποτέλεσμα. Δεν φτιάχνουμε κοινωνικές επιχειρήσεις για να τις φτιάχνουμε. Τις φτιάχνουμε γιατί βοηθάνε στην κοινωνία, συνεισφέρουν σε κάτι. Παράλληλα, εκτός από αυτό το κεφάλαιο εκκίνησης που μπορεί να δοθεί στις επιχειρήσεις, διαμορφώνονται οι συνθήκες για να μπορέσουν να δοθούν χρηματοδοτικά εργαλεία, δανειακά προϊόντα, τα οποία να, ουσιαστικά να βοηθήσουν αυτές τις επιχειρήσεις έχοντας φτάσει σε ένα στάδιο όχι ωριμότητας, αλλά έχουν ξεπεράσει το εμβρυϊκό του στάδιο ανάπτυξης και θέλουν να αναπτυχθούν περαιτέρω, να μπορούν να στηριχθούν σαν δανειακά προϊόντα, προφανώς με τη στήριξη του κράτους, αλλά με τη συνεισφορά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Και εδώ μιλάμε είτε για μικροδάνεια, είτε για εγγυήσεις δανείων μεγαλύτερων, είτε εγγυητικές επιστολές, όταν κάποια τέτοια επιχείρηση θέλει να συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό του δημοσίου. Εδώ μου φέρνει να σας αναφέρω ότι υπάρχει η πρόβλεψη και είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο να υπάρχουν οι δημόσιες συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς. Οι επιχειρήσεις που συνεισφέρουν κοινωνικά να έχουν ένα προβάδισμα στις δημόσιες συμβάσεις. Να μην είναι αμιγώς η οικονομικότερη προσφορά, αλλά να υπάρχει και το κριτήριο του τι συνεισφέρουν οι επιχειρήσεις αυτές στο κοινωνικό σύνολο. Απασχολούν ευάλωτες ομάδες. Λειτουργούν με έναν άλλο τρόπο ο οποίος συνεισφέρει στην κοινωνία. Τέτοια κριτήρια. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη του τομέα. Και φυσικά χρειαζόμαστε δίκτυο παρακολούθησης για να μπορέσουμε να πιάνουμε το σφιγμό του οικοσυστήματος και να συνεισφέρουμε και να υποβοηθούμε όπου χρειάζεται. Το σύνολο των πόρων που έχουν προβλεφθεί στο σημερινό ΕΣΠΑ 14-20 που θα επεκταθεί προφανώς μέχρι το 23, οι δαπάνες, είναι γύρω στα 161 εκατομμύρια. Από αυτά προέρχονται και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Κοινοτομία, γύρω στα 25 εκατομμύρια, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Διαβίου Μάθηση, γύρω στα 57 εκατομμύρια, και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, γύρω στα 80 εκατομμύρια. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια αυτοί οι πόροι να λειτουργήσουν συνεργατικά, όχι ο ένας να ανταγωνίζεται τον άλλον. Η προσπάθεια είναι να μην βγαίνουν προσκλήσεις οι οποίες η μία να επικαλύπτει την άλλη. Γίνεται προσπάθεια ώστε να υπάρχει σωστός καταμερισμός στις τρεις κατηγορίες των δράσεων που σας ανέφερα.
υποστήριξη, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχουμε προβλέψει κάποιες δράσεις και φυσικά θέλουμε να αξιοποιήσουμε και άλλους πόρους, είτε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, αλλίας και διάφορα άλλα κοινοτικά προγράμματα, καθώς και εθνικούς πόρους. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ.